Τέλος, συναγερμούγει τα μίνι μπας, καθώς συνεχίζεται κανονικά η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών στο Δήμο Ηρακλείου, η οποία κινδύνευε να τυναχθεί στον αέρα, καθώς δεν είχε προβλεφθεί και εγκριθεί σχετικό κονδύλι, μετά τη λήξη της σύμβασης με το αστικό κτέλ. Υπάρχει μια διάχυτη αγωνία για τη συνέχιση ή μη της παροχής υπηρεσίας των δωρεάν μετακινήσεων με τα μίνι μπας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι αύριο υπογράφεται η συνέχιση της συνεργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου αναμένεται η έγκριση και της νέας σύμβασης που για 6 μήνες θα επιτρέψει τη συνέχιση για το 2024 μέχρι νεοτέρας. Όπως υποστήριζε ο Καλλέργος Βουλγαράκης, στην περίπτωση που ο Δήμος δεν δρομολογούσε άμεσα λύση, τότε από αύριο μέχρι και το τέλος του έτους τα μίνι μπας θα σήκωναν χειρόφρενο, με τις εξελίξεις να προκαλούν αντιδράσεις και στους δημότες. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να λόγω κόστου λειτουργίας δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Εάν και εφόσον δεν υπάρξει καινούριο κονδύλι για να πληρωθεί το κτέλ. Κρίμα να σταματήσει η γραμμή αυτή, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Τώρα και με το πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο του Ηρακλείου είναι πολύ εξυπηρετικό. Θα είναι άδικο να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Ίσως να χρειαστεί παραπάνω αυτοκίνητα, όχι να σταματήσει η γραμμή. Αυτό ζητάει ο κόσμος, ότι κάποιες ώρες αιχμής χρειάζεται παραπάνω να δραστηριοποιηθούμε. Στο παραένα, με παρέμβαση Βασίλη Λαμπρινού, δίνεται λύση μέσω απευθείας ανάθεσης στο αστικό κτέλ, καλύπτοντας το ποσό των 30.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2023, ενώ σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για τη δωρεάν μεταφορά των πολιτών με τα μίνι μπας μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024.